Επί ποδός πολέμου βρίσκονται η Αντιπεριφέρεια και οι πέντε Δήμοι του Ρεθύμνου ώστε τα πάντα να είναι έτοιμα την Κυριακή και στις 7 το πρωί να ανοίξουν χωρίς απρόοπτα οι κάλπες των 211 εκλογικών τμήματων, 100 του Μητροπολιτικού Δήμου και 111 των υπολείπων Δήμων, συν του ενός των ετεροδημοτών για τους 75.411 εκλογείς του Ρεθύμνου. Συνολικά, στου πέντε Δήμου οι εκλογέ ανέρχονται σε 73.783 συμπεριλαμβανομένων και των 397 των ειδικών εκλογικών καταλόγων, ενώ στα 7 εκλογικά τμήματα που συστήθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Ανατολική Κρήτη, οι ρεθμιώτε εκλογής εκλογής είναι 1.628 σε ό,τι αφορά στου 240 ετεροδημότε από 11 διαφορετικέ εκλογικέ περιφέρειες που διαμένουν στο Ρέθυμνο, αυτοί θα σκίσουν το εκλογικό του δικαίωμα στο αντίστοιχο τμήμα του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου τη Πόλη. Και δεν έχουμε διαφοροποιήσει. Απλά αυτό που ε, λίγο αυξάνει τον όγκο είναι ότι παλιότερα ήταν λιγότερα τα κόμματα που κατέβαιναν στο Ρέθυμνο, τώρα είναι 27, δηλαδή θυμάμαι στι περι... εκλογέ του 19 ήταν 17. Τώρα είναι 27. Τα τελευταία 24 ώρα τα πολυμελή συνεργεία της Αντιπεριφέρειας Ρεθίμνου εργάστηκαν πρωί και βράδυ για τη συλλογή και την διανομή του εκλογικού υλικού στους πέντε δήμους. Στην εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής η επιλογή των ρυθμιωτών θα είναι ανάμεσα στους 55 υποψηφίους των 27 κομμάτων που σχημάτισαν ψηφοδέλτια, ενώ έχουν δικαίωμα ενό σταυρού προτίμηση μια και οι κοινοβουλευτικέ έδρε είναι δύο. Τι μια ήσυχη εκλογική περίοδο και έτσι πρέπει να είναι και έτσι πρέπει να τελειώσει με ένα πολιτισμένο πολιτικό ε, διάλογο και καλούμε όλους τους εκλογείς να πάνε να ψηφίσουν γιατί είναι ένα ε, υπέρτατο καθήκον αλλά και δικαίωμα συγχρόνως του πολίτη να αποφασίζει για το μέλλον των το δικών του, το δικό του και των παιδιών του. Σε ό,τι αφορά στη μετάδοση των αποτελεσμάτων, η τεχνολογία έχει εξυγχρονίσει τον τρόπο, όμω παρά τα αυτά, το παραδοσιακό σύστημα μετάδοση μέσω των αντιπεριφερειών θα εξακολουθήσει να ισχύσει για λόγου ασφαλείας. Από το τάμπλετ του, ο δικαστικό αντιπρόσωπο θα στέλνει κατευθείαν στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εσωτερικών, να μπαίνουν στο σύστημα. Όμω, αυτά τα ίδια, τα ίδια αποτελέσματα θα τα τσεκάρουν και δεύτερη φορά. Δηλαδή, το έγγραφο, αυτό που λέγαμε παλιά τηλεγράφημα, θα πηγαίνει με έναν αγγελιοφόρο στον οικείο Δήμο. Ο Δήμος ε, θα μας το στέλνει μας το έντυπο αυτό ε, με σκάνερ και εμείς θα ξανατσεκάρει τα αποτελέσματα και θα τα ξαναμεταδίδουμε εμείς στο Υπουργείο Εσωτερικών.